Παιδιά, ειλικρινά, έχω μπερδευτεί πάρα πολύ με αυτά που βλέπω φέτος. Πάρα πολύ και νομίζω πως δεν είμαι μόνος μου σε αυτό. Βέβαια, εάν ήταν να ακουστεί η λέξη μπέρδεμα σε ένα επεισόδιο από όλα χωρίς spoil, σίγουρα αυτό θα έπρεπε να μιλούσε για ταινία του DCEU. Όχι DCU, DCEU, έτσι. Για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Η αλήθεια είναι πως η DC προσπάθησε πάρα πολύ να πείσει τον κόσμο πως η νέα solo ταινία του Flash είναι άξια επένδυσης χρόνου και χρήματος. Ήταν όμως. Πάμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για τη νέα ταινία The Flash χωρίς spoilers εννοείται. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν λίγο καιρό, δεν ξέρω να το προσέξατε, αλλά μου είχαν χακάρει το κανάλι, γιατί παιδιά, έκανα μια εντελώς ηλίθια κίνηση και αυτή ήταν να συνδεθώ από τον λογαριασμό που έχω το κανάλι από ένα άσχετο PC. Βρήκε ευκαιρία λοιπόν ο hacker και τρούπωσε μέσα σε αυτό το PC και μου πήρε το λογαριασμό. Κάτι που δεν μπορούσε να κάνει από τον δικό μου υπολογιστή, γιατί στο δικό μου υπολογιστή έχω antivirus και Surfshark VPN. Ναι παιδιά, γιατί το Surfshark VPN εκτός από χορηγός αυτού εδώ του καναλιού κάνει και ακριβώς αυτή τη δουλειά. Προστατεύει το PC που έχω το κανάλι μου για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Αλλά εκτός από ήσυχο αυτό το κεφάλι πρέπει να δουλεύει κιόλας. Το Surfshark VPN λοιπόν σου επιτρέπει να ξεκλειδώνεις όλο το παγκόσμιο ίντερνετ αλλά και να σερφάρεις μέσα σε αυτό έχοντας το κεφάλι σου ήσυχο. Συν ότι μπορείς να φτιάξεις λογαριασμό σε οποιαδήποτε συνδρομητική πλατφόρμα έχει ταινίες, σειρές ή ό,τι άλλο γουστάρεις εσύ, ανεξάρτητα αν έχει έρθει στην Ελλάδα ή όχι. Όπως παραδείγματος χάρη το HBO Max. Ή να πάρεις το Netflix σε πιο φτηνή τιμή από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Αυτό δεν σας το πάω. Όλα αυτά λοιπόν μπορείς να τα έχεις σε μια πολύ οικονομική τιμή και επειδή βλέπεις το Menchill, πας κάτω στην περιγραφή, πατάς το link, βάζεις κωδικό το Menchill και η Surfshark σου δίνει 3 επιπλέον μήνες δωρεάν. Και αν στον πρώτο μήνα το δοκιμάσεις και για κάποιο λόγο δεν σου φαίνεται χρήσιμο ρε παιδί μου το VPN Surfshark, μπορείς να ζητήσεις τα χρηματάκια σου πίσω και στα δίνουν κανονικότητα. Πάτσε λοιπόν στο link που θα βρεις στην περιγραφή αυτού του βίντεο, βάλε κωδικό TOMENCHILL και βοηθάς και το κανάλι, αλλά βοηθάς και εσένα. Επιστροφή στο βίντεο. Because this is the world where my mom lives. Τα πράγματα ήταν και είναι δύσκολα, παιδιά. Είναι δύσκολα για την DC, διότι έχει ξεκινήσει κάτι νέο, έχει χαϊπάρει τον κόσμο γι' αυτό και ταυτόχρονα προσπαθεί να πείσει τον κόσμο να πάει να δει τα project που είναι μέρη του παλιού της σύμπαντος. Και σαν να μην έφεραν όλα αυτά, έσκασαν και οι κατηγορίες για τον Έζρα Μίλλερ και ήρθε και έδωσε το γλυκό. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω πως είμαι της άποψης να μην στοχοποιείται και προδικάζεται κανένας άνθρωπος πριν κατηγορηθεί επίσημα από τον νόμο. Οπότε δεν είμαι αντίθετος στο ότι κυκλοφόρησε τελικά η ταινία The Flash, αλλά ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εάν δεν πεζόντουσαν τόσα εκατομμύρια πίσω από το όνομα του Έζρα Μίλλερ, θα τον είχαν εξαφανίσει από προσώπου γης με το καλημέρα. Ήταν δεν ήταν ένοχος τελικά. Άλλωστε, το ίδιο έργο το έχουμε δει και με τον Τζόνι Ντεπ. Δεν κοροϊδεύεται κανέναν, οπότε αφήστε το. Η ταινία The Flash είναι ένα δημιούργημα του Άντι Μουσκέτη, του σκηνοθέτη των ταινιών It, το οποίο το λες και κοπλιμέντο, κατά το ίμιση βέβαια. Time has a pattern. It can't help reliving. Θέλω να ξεκινήσω με τα θετικά της ταινίας και θα κλείσω κιόλας με θετικό. Λοιπόν, νούμερο ένα θετικό, θετικάρα με τεράστια διαφορά από όλα τα υπόλοιπα που θα πω, είναι η μουσική της ταινίας. Παίζει μουσικάρα καθ' όλη τη διάρκειά της και ευτυχώς παιδιά που συμβαίνει αυτό, γιατί σώζει την όλη κατάσταση αυτού που βλέπεις. Αυτό που ακούς, ευτυχώς. Δημιουργός του soundtrack και σωτήρας του project είναι ο δημιουργός επίσης των soundtrack στο ταινιών It και Blade Runner 2049, Benjamin Wolfish. Πάμε τώρα στο δεύτερο θετικό, ο Έζρα Μίλλερ. Μερικοί ήδη ίσως να γνωρίζετε πως είμαι τεράστιος φαν του συγκεκριμένου, μου άρεσε πάρα πολύ και στο Fantastic Beasts franchise ως κακός εκεί πέρα, αλλά και εδώ θεωρώ πως ήταν το καλύτερο πράγμα που είχε η ταινία σε θέμα ηθοποιού εννοώ. Και είναι δύο φορές θετικό εδώ πέρα γιατί και μιλάμε για τον βασικό πρωταγωνιστή, αλλά παίζει και εις διπλούν. Παίζει δύο εαυτούς και τους παίζει και τους δύο εκπληκτικά. My face. So my face. Και τρίτο θετικό και τελευταίο, το χιούμορ της ταινίας. Το οποίο έβγαινε και από τους διαλόγους της, αλλά κυρίως παιδιά έβγαινε από την πολύ ιδιαίτερη και φρέσκια σκηνοθετική πινελιά του Μουσκέτη. Με εξέπληξε θετικά πολλές φορές ο σκηνοθετικός τομέας, είχε πολύ ωραίες στιγμές,
Φαίνεται να είχε πλάνο και όρεξη ο Μουσκέτη, παιδιά, αλλά εκεί που πίστευα αυτό το πράγμα, μετά γινόταν κάτι και άλλαζα εντελώς άποψη. Το γύρναγα τούμπα το θέμα. Δεν έχω μπερδευτεί τόσο πολύ για σκηνοθεσία ταινίας, κυρίες και κύριοι, ποτέ, σας μιλώ ειλικρινά. Ενώ φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι υπήρχε πλάνο, υπήρχαν ιδέες, υπήρχε όρεξη πίσω από την ομάδα δημιουργίας της ταινίας, ταυτόχρονα φαινόταν ότι από κάποια στιγμή και μετά την αντιμετώπισαν σαν ξεπέτα. Και κακά τα ψέματα, κάτι που πιστεύω βοήθησε 100% στο θέμα της ξεπέτας είναι πιο άλλο, παιδιά, το έχουμε συνηθίσει πλέον, το σενάριο. Σεναριογράφοι του The Flash είναι σεναριογράφοι που μεταξύ άλλων έχουν υπογράψει σεναριακά project όπως το Birds of Prey, τη νέα ταινία Transformers, το Rise of the Beasts εννοώ, την σειρά Obi-Wan Kenobi, το Army of the Dead, ταινίες που η λέξη μετριότητα τις χαρακτηρίζει απόλυτα. Ταινίες και σειρές δηλαδή. Ειδικά στο θέμα σενάριου. Bruce, I could fix things. You could also destroy everything. Οπότε δεν μπορούσαμε να περιμένουμε και κάτι παραπάνω από δάφτου στη νέα ταινία της DC. Το The Flash δημιουργεί άπειρες απορίες στο θεατή από την αρχή μέχρι το τέλος του. Δηλαδή συνεχίζει και αυτό το σεναριακό legacy που έχουν χαράξει οι ταινίες της νέας εποχής με την ύπαρξη τεράστιων σεναριακών κενών και εκπτώσεων που δεν ενδιαφέρονται καν για το εάν γίνουν αντιληπτά ή όχι. Το μόνο που τους μοιάζει, ρε παιδιά, κάνει μπαμ αυτό, είναι να βγει το project να τελειώνουν. Δηλαδή, AI να έφτιαχνε τα σενάρια, τόσο μονότονο μοτίβο, τόσο ίδια φόρμουλα, τόσο ίδια αντιμετώπιση, δεν θα είχαν, ρε παιδιά. Είμαι 1000% σίγουρος, κάποια στιγμή και AI θα έλεγε πα στα διάλογα να γράψει και κάτι διαφορετικό. Θα μας πάρουμε τις πέτρες. Πρώτη φορά, επίσης, βλέπω σενάριο γραμμένο με βάση την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα μέσα. Και για να μιλήσω και πιο συγκεκριμένα, ολόκληρο το σενάριο έχει γραφτεί για να μπει Sonic & D μέσα στο project η Supergirl. Μια Supergirl που δεν έγιαξε κανέναν το τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει, τι παθαίνει και τι όχι, δεν κάνει καν άλλωστε προσπάθεια η ταινία να την δέσει με το θεατή. Όπως ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τον Batman του Michael Keaton, με τη μόνη διαφορά ότι αυτός έχει κινηματογραφικό παρελθόν, που όποιος έχει δει τις παλιές ταινίες θα είναι ήδη δεμένος μαζί του. Yeah, I'm Batman. Αλλά DC μου καλή, αν είναι να φέρνεις πίσω αγαπημένους χαρακτήρες για να τους ξεφτιλίζεις, τότε καλύτερα να τους αφήσεις να αναπαυτούν με την ησυχία τους. Και για να μιλήσω ξανά με λεπτομέρειες, παιδιά, εάν εγώ, ο Θωμάς, που έχω ένα YouTube κανάλι, ξέρω πως ένα εξωγήινο σκάφος κατά 99,9% έχει προστατευτική ασπίδα τριγύρω του, τότε 1000% θα το ξέρει και ο παλέμαχος μπαρουτοκαπτισμένος Batman του Michael Keaton. Οπότε επειδή εσείς είσαστε ατάλλαντοι σεναριακά, μην τον παρουσιάζετε ως βλάκα τον Batman γιατί βαριέστε να κατεβάσετε μια νέα ιδέα. Είναι κρίμα, μην σας πω, είναι ξεφτύλα. Πάμε όμως στον Flash τώρα, γιατί The Flash λέγεται η ταινία. Άσχετα αν η DC τους τελευταίους μήνες ήθελε να μας κάνει να το ξεχάσουμε όλο αυτό. Δηλαδή, παιδιά, σε κάποια στιγμή νόμιζα ότι βγαίνει νέα ταινία Batman με τον Michael Keaton και όχι σε όλο ταινία για τον Flash. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, στον χαρακτήρα του Barry Allen, δουλίτσα φάνηκε να γίνεται. If I can't get back... There might not be a future. Δένεσαι με τον χαρακτήρα, όχι ότι τα κάνει όλα σωστά και εκεί, αλλά τουλάχιστον αυτά που πρέπει να κάνει, τα κάνει. Τι να κάνω, ρε παιδιά, έχω μάθει πλέον να εκτιμώ και το γεγονός πως γίνονται έστω τα τυπικά σε μια ταινία. Έχουμε φτάσει στο έσκατο σημείο, δυστυχώς. Εξέλιξη χαρακτήρα, λοιπόν, υπάρχει, ατάκες όμορφες υπάρχουν, που χρησιμοποιούνται κιόλας και γίνονται και callback στο τέλος. Ένας βασικός λόγος που γίνονται όλα αυτά υπάρχει. Αλλά αυτό που επίσης υπάρχει, ρε παιδιά, είναι βιασύνη. Αρχικά να πω πως η ιστορία που βλέπουμε στην ταινία είναι η γνωστή και μια εξαιρετέα ιστορία του The Flash, το Origin Story που ξέρουμε και από τα comic. Η ιστορία που έχουμε δει πάνω κάτω, η ίδια ιστορία δηλαδή, στην σειρά The Flash. Μια ιστορία που πήρε τουλάχιστον 2 σεζόν στη σειρά για να την πει σωστά, μην πω και παραπάνω, και εδώ προσπαθούν, παιδιά, να την πουν μέσα σε λιγότερο από 2,5 ώρες. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο. Το αποτέλεσμα. Να βλέπεις μια ιστορία να τρέχει όπως ο Barry Allen. Η αλήθεια είναι όμως πως εάν έχετε δει την σειρά θα καταλάβετε περισσότερα από την ταινία. Για να το πω πιο σωστά, θα σας αγγίξει περισσότερο, γιατί θα μπορείτε μόνοι σας από αυτά που ήδη ξέρετε, ήδη έχετε δει, να καλύψετε τα κενά που υπάρχουν στην ταινία. Και πάμε τώρα στον κακό. Πρώτη φορά βλέπω κακό. Και όταν λέω βλέπω, δεν το εννοώ και 100%, γιατί με το ζόρι πρόλαβα τον δω. Εμφανίζεται, δεν εμφανίζεται για 5 λεπτά μέσα στην ταινία. Sorry. We've been waiting for you.
Πρώτη φορά βλέπω κακό σε ταινία που δεν σετάρεται η κακία του ποτέ. Δεν γίνεται βασικά καν προσπάθεια να σεταριστεί κάτι τέτοιο. Relevantes, δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Βάλτε τον να μονομαχήσει με κάποιον πρώτα, να δούμε τη δύναμή του. Βάλτε τον να κατεδαφίζει μια πόλη, ξέρω εγώ, να πάρει αιχμάλωτο κοσμάκι. Κάτι για να καταλάβει και ο θεατής που έχει δει μόνο τη δική σου ταινία και δεν έχει δει το Man of Steel, περί τίνος πρόκειται. Με το να βάζεις κάποιον χαρακτήρα να πει είναι πολύ δυνατός ο Ζωτ και στο δικό μου σύμπαν ο Σούπερμαν μόνο τον είχε αντιμετωπίσει, δεν γίνεται δουλειά. Χίλιες φορές να έστελες πρώτα τον Μπάρι Άλεν να τον αντιμετωπίσει από μόνος του, να έτρωγε βρωμόξυλο και μετά να πήγαιναν όλοι μαζί χίλιες φορές. Και όπως έχουμε ξαναπεί, παιδιά, ταινία που δεν έχει σωστό κακό δεν έχει και καμία ελπίδα να πετύχει. Καμία όμως. Και να κλείσω τα αρνητικά, κυρίες και κύριοι, με τα CGI. Γενικά, η ποιότητα των ειδικών εφέ έβγαζε το ότι βλέπεις ένα ακριβό project. Πως έβλεπες, ρε παιδί μου, μια παραγωγή ενός μεγάλου budget, πως έβλεπες ένα blockbuster με άλλα λόγια. Αλλά παιδιά, παρόλα αυτά, το βάζω στα αρνητικά του CGI, γιατί όταν ο Batman του Michael Keaton ήταν σε δράση, δηλαδή πετούσε ή έκανε απότομες κινήσεις, ή και η Supergirl, ακριβώς το ίδιο, τότε το αποτέλεσμα ήταν για γέλια. Και δεν θέλει και πολύ προσπάθεια, παιδιά, να το καταλάβετε. Βάλτε να δείτε τα physics του Superman στο Man of Steel όταν πετάει ή όταν κάνει κάτι, χτυπιέται με κάποιον, παλεύει με κάποιον, ρε παιδί μου, και μετά πηγαίνετε να δείτε την Supergirl. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, θα καταλάβετε από μόνοι σας. Και μετά από όλα αυτά, λοιπόν, πού καταλήγουμε? Στο ότι πέρασα καλά με την θέαση του The Flash. Είναι άλλο όμως, παιδιά, το πέρασα καλά και άλλο το είδα μια καλή ή μια σωστά, εάν θέλετε, δομημένη ταινία. Είναι διαφορετικό, γέλασα, έκανα και λίγο χαβαλέ με τους φίλους μου και όλα καλά, όλα ωραία, και διαφορετικό το είδα μια καλά δομημένη ταινία που θέλω να τη βλέπω ξανά και ξανά τα επόμενα χρόνια. Και να κάνω μια θετική παρέμβαση πριν συνεχίσω σε αυτό που έλεγα, πως η DC με μια ταινία κατάφερε να εξηγήσει πολύ καλύτερα το Multiverse από την Marvel, η οποία έχει βγάλει δεν ξέρω και εγώ πόσες ταινίες μέχρι σήμερα γι' αυτό. Με μια απλή παρομοίωση, παιδιά, και 2-3 λογάκια, το εξηγεί τελεία. Μη σας πω και το ότι το οπτικοποίησε και καλύτερα από τη Marvel. Anyway, επιστρέφουμε στο προηγούμενο. Πέρασα καλά, λοιπόν, με τη θέαση του The Flash, γιατί αλήθεια είναι, παιδιά, πως ο Μουσκέτη προσπάθησε να δώσει μια ιδιαίτερη ταυτότητα στο project που είτε δεν του πέτυχε μέχρι τέλους, είτε του άλλαξαν τα σχέδια. Και κάπου εκεί το project χάθηκε. Γιατί, ρε παιδιά, η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να πιστέψω πως το ίδιο γλυκόπικρο συνέστημα που ένιωθα κάθε φορά που έβλεπα έναν χαρακτήρα από τα παλιά στο The Flash δεν πέρασε και στους δημιουργούς του. Όπως και να το κάνεις, δεν είναι και ότι πιο ελκυστικό, ότι πιο χαρούμενο να δουλεύεις για ένα project το οποίο ξέρεις από τώρα πως δεν θα έχει μέλλον. Καταλαβαίνω πως η Warner και η DC τα έχουν κάνει μαντάρα όσον αφορά τον σχεδιασμό, ήταν εντελώς λάθος. Καταλαβαίνω ότι βρίσκεστε σε αδιέξοδο, αλλά εφόσον τα κάνατε μαντάρα, διαλύστε το εντελώς το θέμα, ρε παιδιά, να τελειώνουν. Δεν γίνεται να έχεις ανακοινώσει ένα νέο ενιαίο σύμπαν και να βγάζεις ακόμη project που υπάγονται στο παλιό. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό και να προσπαθείς μετά κιόλας να πείσεις τον κόσμο για να πάει να δει αυτή την ταινία, χώνοντάς τις μέσα αγαπημένους χαρακτήρες από το παρελθόν και να τους απομυθοποιείς. Απλά δεν γίνεται, είναι ντροπή. Εγώ πάντως μόνο και μόνο για τις μουσικάρες που παίζουν, γενικά για τον εκπληκτικό ήχο της ταινίας, για τις πολύ ωραίες ιδέες που έχει μέσα η ταινία, για το πολύ θετικό vibe που βγάζει στη μεγαλύτερη διάρκειά της, θα σας έλεγα να πάτε να δείτε το The Flash και σίγουρα άσχημα δεν θα περάσετε. Έχει, ρε παιδί μου, να σας χαρίσει όμορφες στιγμές. Όμως, στο τέλος της ημέρας, δεν θέλω να ακούω υπερβολές, η ταινία The Flash είναι μία ακόμη μέτρια σουπερηρωική ταινία, όπως αυτές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τελευταία, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και όπως είχα πει λίγο καιρό πριν στο Instagram, χωρίς να έχω δει κάτι ή να ξέρω κάτι, απλά αυτό υποπτευόμουν από το marketing που έβλεπα τριγύρω, η φάση, παιδιά, τελικά της ταινίας The Flash είναι αυτή. Γεια χαρά σε όλα τα λάνια μου. Μόλις, παιδιά, βγήκα από την προβολή της ταινίας The Flash που την είδα για εσάς πριν από εσάς. Και, παιδιά, έχω να σας πω ότι θα δείτε πράγματα που θα σας ανατινάξουν τον εγκέφαλο. Πράγματα όπως cameos, παιδιά. Τα cameos, δεν φαντάζεστε πόσο ωραία cameos έχει. Δηλαδή, πετάγονται σούπερ ήρωες από παντού. Θα τρελαθείτε. Μιλάμε, δεν έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Τα cameos, παιδιά. Μιλάμε, δεν υπάρχουν. Οι άνθρωποι έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά. Μιλάμε για μία από τις καλύτερες ταινίες της DC μέχρι σήμερα. Τι άλλο μου πάνω να πω. Α, ναι.
Τα κάμεος, παιδιά, θα πάθετε πλάκα. Αυτά, λοιπόν, πηγαίνετε να δείτε την ταινία The Flash. Οπότε μας είπαν ότι θα δούμε την ταινία. Αυτά λοιπόν σας είχε πει ο προφήτης Τωμάς. Αυτά έχω να σας πω εγώ για την ταινία The Flash. Όπως πάντα, περιμένω και την άποψη όσων έχουν δει την ταινία της DC κάτω στα σχόλια. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε και αν θα πάτε, παιδιά, να δείτε και την νέα ταινία Aquaman που θα κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες και όπου και αυτή υπάγεται στο παλιό ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της DC. Εγώ είμαι ο Θωμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ την Surfshark που ήταν σε ένα ακόμη βίντεο στην παρέα μας. Εάν σου αρέσει αυτή η φάτσα μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok και αν σου άρεσε αυτό το βίντεο ξέρεις τι να κάνεις. Για να μην χάσεις τα επόμενα που θα έρθουν γιατί έρχονται βιντεάρες, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ.